ασφάλεια. Θέλουμε ασφάλεια, θέλουμε ησυχία. Για να απολαύσουμε φτώχεια και ανεργία. Είναι εγκληματικότητα έξω από το χωριό. Οι νέοι να αναπνέουν αέρα καθαρό. Προστατεύετε τα παιδιά πριν να είναι πια αργά. Σήμερα, ύστερα από την απόφαση της Λαϊκής Συνέλευσης, η οποία πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή στα Εξαμήλια, ύστερα και από τα γεγονότα τα οποία έχουν συμβεί στο χωριό μας τις τελευταίες μέρες σχετικά με την εγκληματικότητα, όπως γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά, κύριε Τζαρμπέ, είχαμε πλέον ξεπεράσει τις απλές κλοπές και προχωρήσαμε σε φόνους. Ήδη χάσαμε μια συνάνθρωπό μας πριν περίπου 15 μέρες. Άλλος ένας παππούς, ύστερα από δεύτερη φορά που τον επισκέφτηκαν μέσα σε εισαγωγικά οι κλέφτες, είναι σε αναπηρικό καροτσάκι. Ύστερα από όλα αυτά, υπάρχει μια αγανάκτηση στην περιοχή των Εξαμηλίων και στην ευρύτερη περιοχή. Και έτσι αποφασίστηκε να έρθουμε σήμερα κάτω εδώ στην Κόνθο, μια επιτροπή κατοίκων από τα Εξαμήλια και από την Ξυλοκέρεζα, με σκοπό να διαδηλώσουμε σε εισαγωγικά την διαμαρτυρία μας και το πρόβλημά μας. Μαθαίνουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν την καραμπίνα στο πλάι τους τώρα που κοιμούνται. Ακριβώς αυτό θα έλεγα. Υπάρχει καραμπίνα, αλλά ύστερα από επίσκεψη που αφήσαμε το ψήφισμά μας στο Δήμο, στην αστυνομική διεύθυνση και στην εισαγγελία, δυστυχώς αυτό που εισπράξαμε ήταν μια παντελής απογοήτευση. Απογοητευτήκαμε εντελώς, απογοητευτήκαμε γιατί δυστυχώς και η εκτελεστική εξουσία, και αναφέρομαι στην αστυνομική διεύθυνση, μας ενημέρωσε ότι πλέον οι φυλακές είναι γεμάτες και οποιονδήποτε και να πιάσουμε δεν έχουν πού να τον βάλουμε. Είναι ντόπια εγκληματικά στοιχεία ή είναι. Λοιπόν, δείτε, αυτή τη στιγμή, εκμεταλλευόμενοι τις ιδιαίτερες κατάστασεις που υπάρχει στα Εξαμήλια με τον καταβλισμό των τσιγκάνων, με ένα μεγάλο αριθμό αλλοδαπών λαθρομεταναστών, γιατί εδώ μιλάμε για λαθρομετανάστες, δεν μιλάμε για τους νόμιμους αλλοδαπούς που έχουν έρθει με χαρτιά και είναι με τις οικογένειές τους στην περιοχή μας, μιλάμε για τους παράνομους λαθρομετανάστες. Εκμεταλλεύονται το γεγονός αυτό και ντόπιοι κάτοικοι, γιατί αυτό δεν πρέπει να το κρύψουμε, και όλοι αυτοί δημιουργούν ένα μείγμα εκρηκτικό και έτσι έχουμε αυτό το φαινόμενο της καθημερινής εγκληματικότητας και βίας. Προχωρήσαμε στο μέτρο της ιδιωτικής αστυνόμησης, το οποίο πραγματικά έχει επιτυχία. Αλλά όμως αυτό δεν σημαίνει ότι ο κόσμος είναι υποχρεωμένος να πληρώνει από το εισόδημά του για να τον προστατεύουν. Αυτή είναι η δουλειά του κράτους να το κάνει. Δεν είναι δουλειά κανενός αλλού να το κάνει. Δεν είναι δουλειά κανενός αλλού να πληρώνει από την τσέπη του για να τον προστατεύουν. Και δεν μπορεί αυτή τη στιγμή. Φορολογούμενοι πολίτες. Ακριβώς. Και δεν μπορούν αυτή τη στιγμή η αστυνομική διεύθυνση, η αστυνομική δύναμη, που σωστά ισχυρίζεται ότι δεν έχει την ανθρώπινη δυναμική να φυλάει τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον πρώην πρωθυπουργό με 15 και 17 άτομα. Αυτοί έχουν τη δυνατότητα, γιατί παίρνουν μεγάλους συντάξεις και μεγάλους μισθούς, να πληρώσουν τη security αυτή. Να πληρώσουν αυτή η ιδιωτική αστυνομία να τους προστατεύει. Η αστυνομία να προστατεύει τον κόσμο, τον πολίτη, τον απλό. Εγώ είπα σήμερα τα λέω γιατί και που τα λέμε δεν ακούει κανένας. Εισπράξαμε παντελής απογοήτευση. Δηλαδή αυτό που μας είπε και η εισαγγελής και ο αστυνομικός διευθυντής είναι ότι σηκώνουμε τα χέρια ψηλά και μέσα στις εισαγωγικά μας είπαν ότι δεν υπάρχει κράτος. Εγώ θα πω δύο λέξεις. Από ό,τι μας είπαν και αστυνομία και εισαγγελία, δεν υπάρχει κράτος, δεν υπάρχουν νόμοι. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί από ό,τι διαπιστώσαμε, αυτό υπόθηκε, δεν υπάρχει κράτος, τελείωσε, δεν υπάρχουν νόμοι. Σήμερα βλέπουμε έχει κατέβει το μισό χωριό κάτω. Για ποιο λόγο? Κατέβηκα, για αυτά που συμβαίνουν κάθε μέρα. Δεν είναι πρώτη φορά, τα ακούτε τώρα. Είχαμε έγκλημα, είχαμε ανάπηρον άνθρωπο, τι άλλο να κάνουμε. Πάρτε το χαμπάρι, δεν υπάρχει κράτος. Θα πάρουμε τον νόμο μόνοι μας. Αληθεύει ότι υπάρχουν κάτοικοι στα Εξαμήλια που κοιμώνται με την καραμπίνα δίπλα τους? Όλοι σχεδόν είναι τώρα. Τώρα είναι όλοι σχεδόν με καραμπίνες. Φοβάστε για τη ζωή σας? Και εμένα μου επιτεθήκαν το Σάββατο βράδυ στο σπίτι. Τι έχει αλλάξει τον τελευταίο καιρό? Για ποιο λόγο τόσα χρόνια υπήρχε μία συμβίωση, υπήρχαν κάποια περιστατικά, αλλά τώρα έχουμε φόνους, τώρα έχει αυξηθεί η βία. Τώρα, κοιτάξτε να δείτε, τα Εξαμήλια είναι το κέντρο των ναρκωτικών. Από εκεί περνάνε όλοι για να έρθουν στα γύφτικα για να πάρουν τη δόση τους. Πρώτον. Και δεύτερον, ως τον καταθλιπτισμό των τσιγκάνων έχουν έρθει αλλοδαποί τσιγκάνοι που δεν αφήνουν και τη μάνα τους. Το καταλαβαίνετε? Ταυτόχρονα είχαμε πριν από δύο μέρες ήρθε μια επιτροπή ανδρών από τον καταβλισμό των Ρωμά των Εξαμηλίων και πήγαν στην αστυνομία και τους είπαν ότι έχουν πρόβλημα και αυτοί με Ρωμά που έρχονται από άλλες περιοχές και από άλλες χώρες ακόμα. Μα το γνωρίζουμε αυτό. Το έχετε δηλαδή αντιληφθεί εσείς αυτό? Το έχουμε αντιληφθεί, ναι. Είναι γνωστό αυτό και οι ανθρώποι. Ξέρω και οι οικογένειες που έχουν φύγει από τα Εξαμήλια και πάνε σε άλλο μέρος. Έχουν προστασία από την αστυνομία γιατί λένε κινδυνεύουμε. Κινδυνεύουμε, το ξέρω. Τι γίνεται τελικά εκεί? Δεν υπάρχει. Δεν αφήνει την αστυνομία να μπει μέσα όμως. Υπάρχει κάτι. Θα μου το πεις. Υπάρχει εκεί κάτι που άβατο είναι? Τι γίνεται? Για ποιο λόγο δεν υπάρχει αστυνομία?
Γιατί δεν υπάρχει αστυνομία. Αφού λέμε δεν υπάρχει κράτος, τι να υπάρχει αστυνομία. Η αστυνομία θα λάβει εντολή από τους νόμους για να κάνει κάτι. Εφόσον δεν υπάρχει κράτος, δεν υπάρχουν νόμοι. Επόμενο, τι άλλο να πω. Η επόμενη κίνησή μας είναι να μην κατέβουν σε εκλογές. Θα κάνουμε αποχή στις εκλογές μεθαύριο. Γιατί να κατέβουμε? Για ποιο λόγο? Αφού δεν μας υπολογίζει κανένας, να μην κατέβει κανένας. Αισθάνεστε ότι δέχεστε άλλη αντιμετώπιση από άλλους πολίτες? Σίγουρα δεν έχουμε άλλη αντιμετώπιση. Είναι το άντρο της παρανομίας. Με χασικλίδες, με ρευνομανείς, με όλους. Είναι το κέντρο. Το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως. Πού είναι? Δεν υπάρχει αστυνόμευση, λέει. Δεν υπάρχει προσωπικό. Τότε τι κάνουμε? Μας φάξουν σαν αρνιά στα κρεβάτια μας. Η αστυνομία είναι μόνο για να γράφει και για κλήσεις. Τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει. Μόνο για αυτό το πράγμα. Μόνο για εισφορά. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Εσείς μιλήσατε σήμερα με την αστυνομία. Τι σας είπε η αστυνομία? Δεν είπε ότι μπορεί να γίνει κάτι? Κοιτάξτε, η αστυνομία είπε αυτό που ακριβώς είπατε εσείς. Γιατί εδώ πρέπει να το πούμε και αυτό, ότι υπάρχουν αρκετοί τσιγκάνοι παλιότεροι κάτοικοι του καταβλισμού, οι οποίοι και αυτοί διαμαρτύρονται. Γιατί ζητήσανε προστασία, έχουν παρισφρήσει αυτή τη στιγμή πολλοί καινούργοι τσιγκάνοι από άλλες περιοχές. Τους διώξαν από εκεί και τους έχουν φέρει εδώ. Και δυστυχώς, εκεί είναι το άσχημο, εκεί είναι το κακό της υπόθεσης, ότι αυτοί οι καινούργοι που έχουν έρθει δημιουργούν και τα μεγαλύτερα προβλήματα. Οι ντόπιοι κάτοικοι, οι παλιότεροι κάτοικοι, εγώ συγκεκριμένα μίλαγα με κάποιον, ο οποίος μου έλεγε ότι θα φύγω από την περιοχή, από τον καταβλισμό, να πάω να ζήσω αλλού. Ρωμά! Γιατί αυτοί που είναι οι άλλοι, το παιδί μου πάει στο γείτονα και το παιδάκι 12 χρόνων και 13 τρυπιέται. Δεν μπορούμε, λέει, πλέον να συμβιώσουμε με αυτούς. Καταλαβαίνετε δηλαδή για πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση. Αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά αυτό δεν έχουν δουλειά. Εμείς αυτό που θέλουμε να δείξουμε είναι ότι δεν είναι θέμα ρατσισμού. Είναι θέμα ότι έχετε αύξηση εγκληματικότητας. Δεν υπάρχει θέμα ρατσισμού. Δεν υπάρχει θέμα ρατσισμού. Αυτό το έχουμε διατρανώσει στα παιδιά μας και συγκεκριμένα και τα δικά μου παιδιά πάνε στην ίδια τάξη με τσιγκανάκια. Θέλουμε να προσαρμοστούν, να μπουν και αυτοί στο ομαλά στη ζωή και στην κοινωνία. Όμως αυτοί οι καινούργοι που έχουν έρθει και αυτοί δημιουργούν και το μεγαλύτερο πρόβλημα και αυτό το εκμεταλλεύονται και άλλοι σε εισαγωγικά. Δεν ήκανε στα εγκληματικά στοιχεία από παλιά. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, στο οποίο είναι σημείο μηδέν. Δεν υπάρχει καμία προοπτική, δεν υπάρχει τίποτα που να μας δείχνει ότι κάτι θα αλλάξει. Μόνο για χαράτσια και για τέτοια είναι η πολιτική μας. Να ψηρίζουν τον κόσμο και να αφήνουν τους αλλοδαπούς να σκοτώνουν τον κόσμο. Ένα αστυνομικό δεν φέρνουν όμως. Κανέναν, δεν περνάει ούτε 100 ούτε τίποτα. Αλήθεια, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Εσείς βλέπετε να περνάνε αστυνομικές δυνάμεις, να περνάνε περιπολικά, να κάνουν έναν έλεγχο? Μία φορά την εβδομάδα και ούτε. Όποτε το θυμηθούν. Όποτε το θυμηθούν, δηλαδή, είμαστε έρμεων των κακοποιών.